Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, υπερηφάνεια που είχα την τύχη να διοικήσω το 10ο Σύνταγμα Πεζικού. Το μεγαλύτερο χερσαίο συγκρότημα στον ευαίσθητο ιστορικό και νευραλγικό αυτό χώρο της πατρίδας μας. Από τη στιγμή αυτή, νέος διοικητής σας είναι ο συνταγματάρχης Μαυρουδής Θεοδωρίδης. Άξιος συνάδελφος, καταξιωμένος αξιωματικός, άριστος επαγγελματίας, συντοπίτης και φίλος. Να τον εμπιστεύεστε απόλυτα, να τον στηρίζετε απεριόριστα σε κάθε απόφασή του και να τον βοηθήσετε στο δύσκολο έργο της διοίκησης του Συντάγματος για την εκπλήρωση της αποστολής του. Του εύχομαι τη βοήθεια του Θεού και καλή επιτυχία. Σας αποχαιρετώ ευχόμενος σε όλους υγεία και ευτυχία, ατομική και οικογενειακή. Μετά από διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αναλαμβάνω από σήμερα την διοίκηση του 10ου Συντάγματος Πεζικού και ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να τύχω αυτής της μεγάλης τιμής. Υποκλίνομαι βλαβικά στις πολεμικές σημαίες του Συντάγματος και των μονάδων του και αποτείω φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους πεσόντες ήρωες και αθάνατους νεκρούς της πατρίδας που θυσιάστηκαν στα πεδία των μαχών. Έχοντας πλήρη συνέστηση των ευθυνών και υποχρεώσεων που σήμερα υπομίζομαι, δηλώνω ότι θα τηρήσω πιστά τους στρατιωτικούς κανονισμούς και νόμους και θα απαιτήσω την τήρησή τους από όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Ευχαριστώ τον απερχόμενο διοικητή και φίλο συνταγματάρχη Αδάμ Σαρή για το έργο που έχει επιτελέσει στο Σύνταγμα. Του εύχομαι προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία και κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα. Κλείνοντας, σας καλώ να αναφωνήσουμε. Ζήτω το έθνος. Ζήτω. Ζήτω ο στρατός. Ζήτω. Ζήτω το 10ο Σύνταγμα. Ζήτω. Σήμερα ένας αιρέος, ο Αδάμ Σαρής, ένας άνθρωπος ο οποίος τιμά το στρατό και φυσικά τις αίρες και τον ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε, παραδίδει το 10ο Σύνταγμα σε έναν άλλο αιρέο, τον κύριο Μαυρουδή Θεοδωρίδη, έναν άξιο αξιωματικό που ελπίζω και εύχομαι να συνεργαστούμε κατά τον ίδιο τρόπο που συνεργαστήκαμε με τον κύριο Σαρή. Το 10ο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει τις αίρες. Πρέπει όμως να αναβαθμιστεί και πρέπει να ξύνει ξανά μεραρχία. Πρέπει να γυρίσουμε εκεί που ήμασταν και είναι ένα πάγιο αίτημα αυτό και ήδη το έχουμε θέσει και ελπίζω και εύχομαι στη νέα αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού να αναβαθμιστεί και να επανέλθουμε στη μεραρχία έτσι όπως αξίζει τις αίρες. Εύχομαι καλή τύχη, εύχομαι υγεία, επιτυχία στο συνταγματάρχη και φυσικά στους στρατιώτες μας.